Στα δικαστήρια οδηγήθηκε η ΕΛΜΕ Χανίων μετά από αγωγή του ελληνικού δημοσίου και συγκεκριμένα των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με αφορμή την προκήρυξη απεργιακής κινητοποίησης κατά της ατομικής αξιολόγησης. Το ελληνικό δημόσιο επικαλείται παραβίαση διατάξεων του νόμου με τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών να μιλούν για αυταρχισμό, εκφράζοντας την αντίδρασή τους με μια μαζική παράσταση έξω από τα δικαστήρια Χανίων. Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται, η κουβέντα δεν είναι σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα της ατομικής αξιολόγησης. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ζήτημα το κατά πόσο μπορεί ένας κλάδος να απεργεί κόντρα σε έναν άδικο νόμο. Η λογική του Υπουργείου και η κατεύθυνση που έχει δοθεί σε εμάς από την αγωγή του Δημοσίου είναι ότι μπορούμε να κινούμαστε μόνο για τα μισθολογικά, μπορούμε να απεργούμε μόνο για τα μισθολογικά. Η ΕΛΜΕ Χανίων υποστηρίζει πως με βάση όσα ίσχυαν οι εκπαιδευτικοί είχαν το νόμιμο δικαίωμα να κινητοποιούνται για ευρύτερα θέματα που αφορούν τα εργασιακά τους, όπως συνταξιοδοτικά, θέματα ωραρίου, ασφάλισης και συνθήκων. Αυτή τη στιγμή αυτό το δικαίωμα από το Υπουργείο βάλεται, άρα δεν είναι ζήτημα τοπικό, ούτε είναι ζήτημα της ατομικής αξιολόγησης κ.ο.κ. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ζήτημα που αφορά όλους τους εργαζόμενους. Όπως βλέπετε, τα μέλη μας, τα μέλη της ΕΛΜΕ Χανίων είναι εδώ μαζικά για να υπερασπιστούν το δικαίωμά μας στην απεργία. Το παρόν στη συγκέντρωση των εκπαιδευτικών στα δικαστήρια έδωσαν και φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στην ΕΛΜΕ και καταδικάζοντας οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση σε κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων. Η κυβέρνηση με πρωτοφανή αυταρχισμό έρχεται για ακόμα μια φορά να κηρύξει την απεργία των εκπαιδευτικών παράνομη τόσο στην ΑΔΔΔ όσο και στο δευτεροβάθμιο όργανο στην ΟΛΜΕ. Η ΕΛΜΕ Χανίων κηρύττει απεργία αποχή ενάντια στην αξιολόγηση και δίνει το δικαίωμα στους εκπαιδευτικούς των σχολείων να μην αξιολογούνται από την Επιτροπή του Κράτους. Η ΕΛΜΕ Χανίων είναι το πρώτο πρωτοβάθμιο σωματείο σε βάρος του οποίου το ελληνικό δημόσιο στρέφεται νομικά. Για πρωτοφανή αυταρχική κίνηση ενάντια στο πανεκπαιδευτικό κίνημα κάνει λόγο ο ενιαίος σύλλογος φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το είδαμε και στους φοιτητικούς χώρους, όπου 3 μήνες τώρα οι φοιτητικοί σύλλογοι κινητοποιούνται με μεγαλειώδεις καταλήψεις και πορείες σε όλη την Ελλάδα και αφού, αν θέλετε, ολοκληρώθηκε αυτή η κίνηση από τους φοιτητές, η κυβέρνηση και σε εμάς επιτέθηκε πάρα πολύ σκληρά. Η ΕΛΜΕ Χανίων δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης και της αξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών.